Προστάτη της Άι Γιώργη γιόρταση συναισθάνει τηρώντας το έθιμο που κάτοικοι του χωριού, πανηγυριώτες και πανηγυριώτισες γιορτάζουν στην κορυφή του Γουλά. Πλήθος κόσμου επισκέφτηκαν το χωριό για να τιμήσουν την εορτή. Οι συμμετέχοντες στο έθιμο κατεβαίνουν από το λόφο του Γουλά, προσκυνούν στην Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοεπικόου, χορεύοντας στο αλόν που βρίσκεται κάτω από το μοναστήρι και στη συνέχεια πεζοί και τραγουδώντας φτάνουν στην πλατεία του χωριού όπου ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι. Αγιώρη στην Εστάνη, Εστάνη Αρκαδίας, γιορτάζουμε το έθιμο που κρατάει χρόνια πριν, μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, δώσε μια απλή δήλωση. Ανέβηκαμε το πρωί στο βράχο του Γουλά με τις παραδοσιακές ενδυμασίες άντρες και γυναίκες. Στολίσαμε την ποιμενική κλίσα με αγριοσέλινο. Εδώ βλέπουμε και το άρθος του, γιατί φέτος ήταν προχωρημένη, έπεσε το Πάσχα σε προχωρημένη ημερομηνία, οπότε προλάβαμε και το άρθος του αγριοσέλινου. Και κατερχόμαστε τραγουδώντας. Ναι, πολύ κόσμος, αυτό το ευχάριστο, νέα παιδιά, αυτό είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Κατερχόμαστε τώρα στο χωριό τραγουδώντας, τραγούδια λατρευτικά, τραγούδια ερωτικά και τραγούδια ηρωικά. Αυτό το τρίπτυχο υπάρχει. Θα κατέβουμε εδώ, ο δρόμος είναι δύσβατος μέχρι το μοναστήρι, από εδώ και κάτω έχουμε ωραίο δρόμο, οπότε θα γίνει υπομπή με δύο ομάδες όπου αντιφωνικά θα πούν τα τραγούδια που είπαμε, τη θεματική τους πριν λίγο, και θα φτάσουμε στο χωριό που θα κάνουμε τον πρώτο χορό. Μάλλον ο πρώτος χορός έχει γίνει στο πάνω, έχει γίνει πάνω στο Γουλά Ταλόνι που λέγεται το τραγούδι. Ο πρώτος χορός θα γίνει για το χωριό εδώ, στο μοναστήρι του χωριού, στο χωρό Στάση Αλόνι του Παπαγιάννη, τώρα τα λέω με την τοπική της ονομασία, και θα καταλήξουμε στην πλατεία του χωριού, όπου είναι και ο τελικός χορός της μέρας. Το έθιμο έχει δύο φάσεις, την πομπή και το χορό, να το πούμε απλά. Η πομπή είναι αυτό που είπαμε, κάθοδος από το βράχο του Γουλά μέχρι την πλατεία του χωριού, και υπάρχουν στάσεις όπου σταματάμε προκειμένου να χορέψουμε. Το έθιμο το έχει το χωριό με το σύλλογο και όλοι βοηθήσαμε, και εγώ προσωπικά, και πέρασε στην άλλη κληρονομιά. Εντάχθηκε πριν το 19, αν θυμάμαι καλά. Κρατάει χρόνια πριν, μην πούμε πολλά. Να πούμε ότι ο Παυσανίας αναφέρει ότι συνάντησε ανοιξιάτικη γιορτή στην περιοχή. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Αυτή η γιορτή συνεχίζεται σήμερα στο όνομα του Αγίου Γεωργίου. Βέβαια, την εποχή του Παυσανία, προφανώς σε κάποια θεότητα, ίσως τη Δήμητρα ή τον Ποσειδώνα, τον Ήπιο Ποσειδώνα, ναός του οποίου έχει βρεθεί σημαντικότητα στην αρχαία Μαντινία, πλησίων της αρχαίας Μαντινίας. Και του χρόνου. Χρόνια πολλά στους Νεστανιώτες, Νεστανιώτισες και σε όλο τον κόσμο. Εορτάζοντες και εμείς, απανταχού της γης. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Να χαιρόμαστε τους Γιώργηδες σήμερα. Εγώ είμαι από τη Χαλκίδα, η μητέρα μου, η καταγωγή της είναι από εδώ και τιμούμε το έθιμο του Αγιοργίου κάθε χρόνο. Ανελιπώς είμαστε εδώ και εντάξει, προσευχόμαστε για να είμαστε όλοι καλά. Η φορεσιά μας είναι η παραδοσιακή. Αυτή είναι από υφάσματα εδώ του τόπου, τα οποία έχουν ραφτεί από μοδίστρες που ξέρουν το να κάνουν τη ραπτική αυτή, είναι ιδιαίτερες. 5 χρόνια έχω έρθει από το Μόντρια, έχω βγει από πολύ μικρό παιδάκι, μου αρέσει αυτό το έθιμο, το αγαπώ από μικρό παιδί που ήμουν εδώ πέρα και τώρα μου αρέσει να πηγαίνω εκεί πάνω, μου αρέσουν οι στολές μας, τα τραγούδια μας, είναι παραδοσιακά και αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικό που θέλω να πω και που μου δίνει ιδιαίτερη χαρά είναι ότι βλέπουμε ότι πολλοί νέος κόσμος ακολουθεί ένα έθιμο το οποίο πηγαίνει από γενιά σε γενιά και είναι εξαιρετικά παρήγορο ότι τα νέα παιδιά αντιμετωπίζουν θετικά αυτό το έθιμο και σήμερα διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν έρθει και ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη, και κάθε χρόνο να έχουμε υγεία να πηγαίνουμε στο έθιμο του Αγίου Γεωργίου.